αστοχή ο Σάκης. Δεν κάνει το τρίτο ο Ηλίας. Θα σημαδέψει για να δούμε σε ποια τύχη. Κάνει το τρίτο και ο Ηλίας. Θα είσαι αγώνας, το καταφέρει και το τελειώνει ο Σάκης Κατσούλης. 17 το τελικό σκορ. Εντάξει. Από μέσα. Έλα, Είναι το παιχνίδι έτσι. Το τώρα, γιατί τώρα δεν νιώθω ότι πεινάω. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες και δεν τρώω, με αιώνες θα πέφτουμε ένα πίσω από τον άλλον. Ήδη όντως ψιλοκαταραίουμε. Ένα σπάραξε η καρδιά μου όταν είδα τα κορίτσια να κλαίνε. Δηλαδή, εννοείται και εγώ πεινάω, αλλά πόνισε η ψυχή μου όταν τις είδα να κλαίνε. Μπήκα να παίξω το 10 και μπήκα με μισή καρδιά. Όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου, με το που τελείωσε, αντί να πανηγυρίσουμε σαν τρελή όπως κάναμε άλλοτε, κοιτάξαμε να μιλήσουμε στα παιδιά της αντίπαλης ομάδας. Προς απογοήτευσή μου, είδα ξανά το Σάκη να φωνάζει στη Μαργαλένα στην ώρα του αγώνα που έπαιζε, παρανάσες κλπ. Συγγνώμη που σας, αν σας πρόσθεσα ψυχολογικό έτσι. Όχι, όχι Μαργαλένα, τι είναι αυτά που λέει. Μα, είναι δυνατό. Και εγώ ξέσπασα. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Όταν βλέπω τα παιδιά να ταλαιπωρούνται, το ξέρω ότι έχω κάνει κάποια αιχμηρά σχόλια, αλλά σαν άνθρωπος, του συμπονώ πάρα πολύ. Αυτό με τα ματσαρίσματα είναι ένα θέμα, η αλήθεια. Υπάρχουν άτομα που ίσως τους καταβάλει λίγο το άγχος, θέλουν να κερδίσουν ίσως ατομικά πολύ περισσότερο από όσο η ομάδα. Σε μένα κάπως έτσι φτάνει. Δεν έχω άγχος, έχω περάσει πολύ πιο δύσκολες στιγμές για να αγχωθώ τώρα με ποιον αντίπαλο θα παίξω. Οπότε μπαίνω πολύ διαφορετικά, μπαίνω σαν να τρέχω μόνη μου σε κάθε αγώνα. Δεν έχω πρόβλημα ποια θα έχω αντιμέτωπη. Και καλό θα ήταν και όλη η ομάδα κάπως έτσι σιγά σιγά να κινηθεί. Αν η ψηφοφορία μας βοηθήσει λιγάκι και φύγει με όλη την αγάπη μου ο πιο αδύναμος παίχτης που θεωρώ ότι είναι ο Περικλής, πιστεύω ότι η ομάδα θα δυναμώσει και θα μπορέσουμε να ματσάρουμε καλύτερα και να φέρουμε νίκες. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο Κώστας αυτός που θα αποχωρήσει. Θα μας σύμφερε πάρα πολύ να αποχωρήσει ο Γιώργος Σασμακόπουλος. Κανένας δεν πιστεύει ότι σήμερα θα φύγω. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Σήμερα δεν φεύγω με τίποτα. Ο ζαχαροπλάστης πέφτει μέσα, Είπε εγώ σήμερα δεν φεύγω. Το είπε και. Το νιώθε. Καλά, όλοι το νιώθανε κάπως. Καλά, δεν θυμάστε. Ήταν αυτός που πρώτος είπε ότι θα φύγει ο Αλέξης Παπάς σε εκείνο το συμβόλαιο που το είχε πει. Δεν έβγαλε και την Τουντούκα. Μέντιουμ, είναι σφαίρα, έχει και τα βλέπει. Τι κάνει. Ο Αλέξης Παπάς. Δεν ξέρω, ρε μαγειρεύει. Το έχει. Θα σου πω. Λειτουργεί με σχέδιο, α το πούμε μέσα στο παιχνίδι, αλλά είναι λίγο. Ο ζαχαροπλάστης. Ναι, ρε, πάντοτε και πέρσι. Έτσι ήταν. Ο ζαχαροπλάστης τι έκανε. Πήγαινε, έριχνε το σπίρτο και φεύγε. Και του έβλεπε μετά από μακριά να μαλώνει. Ναι. Έριχε βασιλάδε κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Ναι. Απλά δεν έχει την ένταση, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν άλλοι παίχτε μέσα, όπω μπορεί να έχει ο Τάκης, μπορεί να έχει όπω είχε παλιά ο Τριαντάφυλλο. Τι, τον είπα πάλι τον Τριαντάφυλλο, θα νομίζει τώρα τον αναφέρουμε. Καλά. Ήταν αυτό που. Θα σου ρίξουμε ένα κέρμα να μιλήσει. Σιγανό ποταμάκι. Άρα μου λοχτό εννοεί κοινό. Τώρα δεν χρησιμοποιήσαμε αυτή τη λέξη. Ο Σάκης μπορεί, αν θέλει, επειδή είναι. Ρε παιδί μου, σύντροφος της Μαργαλένας. Ναι. Και τη βλέπεις να καταραίει. Να πάρει το πιάτο που κέρδισε να το πει φάτο εσύ. Όχι. Απαγορεύεται. Καλά, ρε. Όχι, ρε. Παλιά θα μοιράζανε φαγητά μεταξύ τους. Επαφή, υποτίθεται, και νομίζω ότι ισχύει αυτό, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι σε διαφορετικούς πάγκους και δεν μπορούν να έρθουν κοντά όλη τη μέρα. Μην κοιτάς το συμβούλιο που έρχονται και κάνουν. Καλά τώρα, μια παραγωγή είναι όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα τώρα. Θέλω να πω ρε παιδάκι. Φεύγει η άλλη ομάδα όταν τρώνε αυτή. Ναι, δεν θα φεύγει. Δεν θα φεύγει. Όλα συμβούλιο μόνο που έρχεται. Φεύγει, ωραία, απλά ρε παιδί μου. Και στην έξοδο. Ναι. Απλά άμα πάει κάποιο να μιλήσει σε κάποιον, προφανώς μπορεί να πει παραγωγή, σε παρακαλώ που πήγαινε στην άκρη. Ακόμα και στα αγωνίσματα όταν περιμένουν, γιατί έχουν πολλές ώρες αναμονή, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί ένα αγώνισμα που εμείς το βλέπουμε σε μία ώρα να έχει γυριστεί σε 10. Δεν είναι κοντά. Έχουν αποστάσεις, περιμένω κάτω από μια τέταρτη ώρα. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα έκανες κάτι για τον σύντροφο ή για τη σύντροφό σου. Θα καλά, ήταν, δεν έκανε και δύσκολο. Τίποτα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είπε πάρε μια ανάσα. Δεν είπε κάτι, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Εσύ είπε να αναπνεύσεις, μην πετάνεις, μην σβήσεις από άπνοια. Πάρε ανάσα. Αυτό τη είπε. Θα σου πω το αντικείμενο. Επειδή αυτό που βλέπουμε στο survivor πάντοτε είναι όλα επειδή είναι σε ένταση. Συμβαίνει κάτι απλό και το υπερμεγενθύνουν. Ο άλλο σου λέει ότι είναι σύντροφό, το σέβομαι. Είμαστε μαζί όμω. Πρέπει να κερδίσουμε ένα Δεν είπε κανένα χίντι. Αυτό που είπε δεν ήταν ωραίο. Δεν τη είπε κανένα χίντι, αλήθεια. Αυτό, γιατί άμα έλεγε κάτι, άμα τη έλεγε, όχι, πιο δεξιά από αυτό. Αν τη βοήθαγε να κερδίσει, να πει εντάξει, είναι συντροφό, τη νοιάζει, αλλά όχι να τη βοήθαγε να κερδίσει. Η επιβίωση ήταν η ανάσταση. Το ξέχανε.
Δεν είναι λίγο. Γιατί πεινάω κι εγώ λίγο σαν τα κορίτσια. Και ήταν κι αυτό. Τόση πείνα. Απορώ, αφού το ξέρανε που πάνε όλε του. Και όλοι του. Το ξεχνάνε καλέ μετά όταν βγαίνουν έξω και τρώνε. Το ξεχνάνε ότι πεινάγαν τόσο πολύ. Εγώ σου λέω ότι αρχίζουν και ξαναθυμούνται πόσο θα κακοπεράσουν στην πορεία. Είναι αυτό που η Μαριαλένα λέει. Πιο πολύ χλαίω γι' αυτό που νιώθω ότι έρχεται. Δεν μπορώ να τόσο σήμερα, αλλά ξέρω ότι αύριο θα είναι χειρότερα. Θα ξεκινήσουν μετά τα έπαθλα, θα γίνουν λίγο πιο μπαμπάτσικα λογικά. Αλλά στην αρχή, οι πρώτες μέρες, ο πρώτος μήνας έχει δείξει ότι είναι πιο δύσκολο. Κοίτα, το μισό κιλό ρύζι χθες που φάγανε, μέχρι και εγώ το ζήλεψα που κάνω διατροφή.